δεσμευτήκαμε και προσπαθήσουμε να γίνει η προκήρυξη του έργου. Να βγει στον αέρα το κύκλο του έργου. Δεν είναι τόσο εύκολη μεταφορά, είναι μεγάλο το έργο. Δεν είναι ζήτηση για μεταφορά. Οπότε ο χρονικό ορίζοντα που θα μεταφερθούν πλέον αυτοί οι άνθρωποι στο φυσικό για να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν μπορώ να γνωρίζω του χρόνου ολοκλήρωση του έργου. Δεν είναι αρμοδιότητά μου, αλλά συνήθω τα έργα αυτού του μεγέθου θέλουν αρκετό χρονικό διάστημα. Θέλω να πιστεύω μέχρι το τέλο του επόμενου χρόνου για να ολοκληρωθεί, να γίνει μετακόμιση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα θάνατο εδώ στο θεραπευτήριο. Θα μπορούσε να μην είχε πεθάνει, αν ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Θα μπορούσε, κανεί δεν ξέρει όμω. Αν ήταν όμω μέσα στο νοσοκομείο, θα μπορούσε και να έχει σωθεί, σωστά. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Μπορεί και μέσα στο νοσοκομείο να συμβεί. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο έφυγε ένας φεύγει ο κάθε άνθρωπος, ειδικά αν γίνει και νεκροτομή. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι οι χρόνοι που θα του παρασκευθούν η βοήθεια, η εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής που πρέπει να λάβει αυτός ο άνθρωπος. Και επειδή διερεύνησα διεξοδικά το θέμα, όπως διερευνώ κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο γεγονός άσχημο στο νοσοκομείο ή στη μονάδα, οι χρόνοι ήταν αυτοί που ορίζουν τα διεθνή πρωτόκολλα. Ήρθε ο αναισθησιολόγος πρώτος, διασωλήνωσε, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, παρήχε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής. Οι γιατροί όμως της μονάδας και οι ενεργοί είναι εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι να παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής και όχι πρώτες βοήθειες. Από τα πρώτα πράγματα, όπως σας αναφέρω και στο ενημερωτικό που έκανα με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ήταν να συστήσω μια επιτροπή χωροταξίας που δεν υπήρχε στο νοσοκομείο για να εξετάσει το θέμα και να υποβάλει προτάσεις. Άμεσα συστήθηκε η επιτροπή, νομίζω 26 Ιουλίου, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, είναι γραμμένες στο ενημερωτικό που σας έχω στείλει. Οι προτάσεις κατατέθηκαν άμεσα και ελήφθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο. 13 μήνες είναι ακριβώς, 6 Οκτωβρίου πρέπει να είναι η απόφαση, 13 μήνες ακριβώς από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται απόφαση. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε το 2016 από το Υπουργείο Υγείας αμέσως, πάλι με πρωτοβουλία της κυρίας Μαυρουγάτη. Μπήκε το ποσό των χρημάτων που αρχικά είχαμε ζητήσει. Είχε ζητήσει η τεχνική υπηρεσία με ένα προσχέδιο που είχε κάνει και μια προκοστολόγηση. Δεν ήταν η οριστική μελέτη. Η οριστική μελέτη έγινε μετά τον επόμενο χρόνο, αρχές του επόμενου χρόνου ξεκίνησαν οι διαδικασίες. Έγινε η οριστική μελέτη, πλήρωσε το νοσοκομείο ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο για να μας βοηθήσει σε αυτό, γιατί από τη διερεύνηση που κάναμε στα άλλα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει μια τέτοιου μεγέθου μελέτη. Έγινε λοιπόν με την παροχή του τεχνικού συμβούλου ιδιώτη. Παραδόθηκε αρχές Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, σε εμάς τη μελέτη. Η κυρία Μαυρομάτη έκανε μια συνάντηση τον Ιούλιο με τον Περιφερειάρχη και εξασφάλισε το υπόλοιπο του ποσού, γιατί οριστική μελέτη, ο προϋπολογισμός της οριστικής μελέτης ήταν διπλάσια χρήματα από αυτά που είχαμε αρχικά υπολογίσει. Εν τω μεταξύ, κρίναμε σκόπιμο να επιλέξουμε να κάνουμε μία μονάδα σύμφωνη με τις σύγχρονες περιγραφές, να μεταφερθούν οι άνθρωποι σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, να έχουν μία ανεξάρτητη είσοδο, να φτιαχτεί ο περιβάλλον χώρος με έναν τρόπο αξιοπρεπή που να μπορούν να φιλοξενούνται και εκείνοι και οι συνοδοί τους, γιατί συνήθως έρχονται με συνοδούς. Και σε αυτό πάλι μας βοήθησε ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης, μετά από μία συνάντηση που είχα μαζί του αρχές του καλοκαιριού ήταν. Μου εξασφάλισε ένα ποσό επιπλέον για να φτιάξουμε το περιβάλλοντα χώρο. Αυτό το έργο δηλαδή έγινε με συλλογική δουλειά πολλών ανθρώπων. Καταρχήν το Υπουργείο Υγείας, της Πολιτικής Υγείας που το ξεκίνησε, της κυρίας Μαυρομάτη που άμεσα το επίσης το προώθησε, του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου που παρόλο που δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση, το περάσαμε και εγκρίθηκε η μεταφορά. Και βέβαια των υπηρεσιών του νοσοκομείου που κάναν καλά τη δουλειά τους και της Επιτροπής Χωροταξίας και των διευθυντών που πρότειναν, που έκαναν σωστές προτάσεις. Γιατί οι αρχικές σκέψεις, όταν εγώ ήρθα εδώ, υπήρχε η σκέψη να μεταφερθεί στον παλιό χώρο της μονάδας. Αυτός ο χώρος κρίθηκε ακατάλληλος. Και γιατί δεν χωρούσε η μονάδα, η πρόσβαση θα ήταν δύσκολη των ανθρώπων που έχουν και κινητικά θέματα και διαφορετικά στον πρώτο όροφο. Θα έπρεπε να είναι στην κεντρική είσοδο να συνοστίζονται με όλη την υπόλοιπη κίνηση του νοσοκομείου. Και υπήρχαν και διάφορα τεχνικά θέματα που καθιστούσαν προβληματική τη μεταφορά εκεί. Δεν χωρούσε κιόλας. Οι συνθήκες έχουν ήδη βελτιωθεί. Έχει καινούριο εξοπλισμό στη μονάδα, τα είπαμε και πριν, και απεινιδωτής και καινούριο καρδιογράφο. Πιεσόμετρα έχουν έρθει και δεν υπάρχει πρόβλημα με το πιεσόμετρο, γιατί ακούστηκε αυτό. Δεν υπάρχει. Το επιβεβαίωσα και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχαμε πριν από 10 ημέρες, νομίζω, ή όχι παραπάνω, πριν από 15 ημέρες, πριν συμβεί το ατυχές συμβάν, είναι παραπάνω, 20 ημέρες, μία συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκλεγέν.
και τον αείμνηστο, τον προηγούμενο πρόεδρο. Είχαμε καταλήξει σε κάποιες προτάσεις, μου έδωσαν εγγράφως τις προτάσεις τους. Είχαμε ξεκινήσει να υλοποιούμε τις αλλαγές. Συνέβη αυτό το ατυχές συμβάν. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος αισθάνεται φόβο και ανασφάλεια. Το ίδιο θα αισθανόμουν και εγώ στη θέση τους. Όταν τα προηγούμενα χρόνια άκουγα ότι θα γίνει και δεν υπήρχε κάτι χειροπιαστό. Τώρα όμως υπάρχει κάτι χειροπιαστό, είναι όλα δημοσιευμένα, όλες οι αποφάσεις, όλες οι πράξεις. Οπότε νομίζω έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο που μπορούμε να μιλάμε και είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε. Όπως είπα και πριν, αισιοδοξώ να μπορέσουμε να βγάλουμε την προκήρυξη μέχρι το τέλος του χρόνου. Αισιοδοξώ. Επηρεάζεται αυτή η καθυστέρηση από την πληροφορία ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό εξέλιξη στην Ιεράπετρα? Επηρεάζει αυτό? Καμία απολύτως σχέση. Καμία σχέση. Μα δεν έχει καμία σχέση.